Να πούμε καταρχάς ότι η Αττική χώρα ανήκουν σε όλους τους πολίτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω, και κατανοητό από όλους. Προφανώς το χορτάρι αυτό έγινε με παρέμβαση της περιφέρειας και έγινε για την Καλαμάτα, για να μπορεί η Καλαμάτα να παίζει εκεί ποδόσφαιρο. Επειδή υπάρχουν ανάγκες όμως αποθεραπείας, έχουμε σκοπό το τμήμα που είναι νότια του σταδίου να το φυτέψουμε εκεί, ώστε να μπορούν οι αθλητές να πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο και στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί τα χώματα που χρειάστηκε για να γίνει το γήπεδο, ώστε να υπάρχει ο χώρος κατάλληλος της αποθεραπείας. Ας προστατεύσουμε όμως το γήπεδο. Στήγησε ακριβά, καλό είναι να το διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση. Άρα το γήπεδο ανήκει μόνο στο μάτι της Καλαμάτας, πίσω κανέναν, ούτε περιμετρικά στους αθλητές. Ναι. Εγώ είπα ότι όλα τα γήπεδα ανήκουν στους πολίτες. Έτσι. Προφανώς ο αγωνιστικός χώρος έχει ένα προβάδισμα, η Καλαμάτα έχει προβάδισμα, η Καλαμάτα έχει ένα προβάδισμα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ο περιμετρικά που λέτε είναι κάτι άλλο. Όμως εφόσον μπορούμε να δημιουργήσουμε κατάλληλους χώρους, να επαναφέρουμε το πράσινο που υπήρχε στο σημείο που καταστράφηκε επειδή έγιναν τα έργα για τις ανάγκες του γηπέδου, αυτά μπορούμε να τα επαναφέρουμε.